Να ταξιδέψει το συντομότερο στην Ουκρανία, κάλεσε τον Τζο Μπάιντεν εκ νέου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να δει ο ίδιος όσα διαπράττουν οι ρωσικές δυνάμεις στις Ουκρανικές πόλεις, τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο Fox News. How important is it that President Biden come to Kyiv to see Bucha or Odiaka? What has happened here? It's important. I think it's very important. Because, in our minds, in our society, the President Biden is the president of the biggest democratic civilization. And I think that it would be a great signal, very important signal. Ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας τις χώρες μέλη της πως δεν δρούν με αποφασιστικότητα εναντίον της Ρωσίας. The European Union should be in a united position. They don't have it with respect to certain sanctions. For those sanctions the European Union introduced, we are thankful to them. Στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έβαλε στο στόχαστρό του το Ρώσο πρόεδρο με αφορμή την επέτειο νίκης της Σοβιετικής Ένωσης εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαστρεβλώνει την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με σκοπό να νομιμοποιήσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ενάντια σε αυτούς που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ιστορική μνήμη για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Το Πεκίνο πάντως στέκεται με αποφασιστικότητα στο πλευρό της Μόσχας και στρέφεται κατά της Δύσης. Το σενάριο να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής τηλεδιάσκεψης των ηγετών της ομάδας G7, στην οποία συμμετέχει και ο Ζελένσκι. Και όλα αυτά την ώρα που η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζιλ Μπάιντεν, περιόδευε σε Ρουμανία και Σλοβακία και είχε συναντήσεις με οικογένειες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην Ουκρανία για να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή. Στην Πολικόσιτσε, στα ανατολικά της Σλοβακίας, η Τζιλ Μπάιντεν επισκέφτηκε κέντρο υποδοχής προσφύγων.